Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στριμωγμένος ο Ερντογάν μετά τη φωνική έκρηξη στο Ανθρακοριχείο. Οργή για το σύμβουλό του που κλώτσισε διαδηλωτή. Νέος γύρος αποκαλύψεων από τους Financial Times για την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ με δολοπλοκίες και κωδικούς. Φωτιά στην προεκλογική περίοδο. Φρέναρε η ύφεση το πρώτο τρίμηνο του 2014. Σοβαρές ενδείξεις για επιστροφή στην ανάπτυξη. Προσδοκίες από το τουριστικό ρεύμα. Πόλεμο στον Πειραιά για την εκδήλωση του ΕΦ αγωνίζεσθε. Ο Δρίτσας επιμένει ότι μετετράπησε προεκλογική συγκέντρωση του Μόραλι. Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο ο 19χρονος Βρετανός που με τη στάση του έγινε σύμβολο ζωής για εκατομμύρια καρκινοπαθείς σε όλο τον κόσμο. Θρήνος και οργή, κυρίες και κύριοι, στην Τουρκία για το τραγικό δυστύχημα σε ορυχείο της πόλης Σόμα. Από τη μία η αγωνία των οικογενειών για τους 100 και πλέον ανθρακορίχους που ακόμη αγνοούνται. Και από την άλλη ο αβάσταχτος πόνος των συγγενών των εκατοντάδων νεκρών και οι κραυγές απόγνωσης και οργής για τα αίτια και τους υπετίους του δυστυχήματος. Η πλέον πολύ νεκρή εργατική τραγωδία στα χρονικά της χώρας και οι χειρισμοί της κυβέρνησης Ερντογάν προκαλούν πολιτικό σεισμό με διαδηλώσεις και συμπλοκές σε Άγκυρα, Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη. Με τον Γιώργο Φελίδη σε λίγο θα δούμε και τα τελευταία νεότερα. Πρώτα να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Ένα ατέλειωτο προσκλητήριο νεκρών. Η απόγνωση στο πρόσωπο αυτών που επέζησαν. Ο οδυρμός μιας από τις εκατοντάδες χαροκαμένες μητέρες. Η πίκρα και το άδειο βλέμμα αυτών που έχασαν τους συντρόφους τους. Εικόνες από το ορυχείο Εϊνές στη Σόμα της Δυτικής Τουρκίας. Όπου οι ελπίδες για ανέβριση επιζώντων βρίσκονται πλέον μόνο στις προσευχές. Με κίνδυνο της ζωής τους, οι διασώστες προσπαθούσαν όλη τη νύχτα να φτάσουν σε σημείο της ΤΟΑΣ όπου έχουν εντοπιστεί 20 πτώματα. Για τις οικογένειες των ανθρακορίχων, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Έχω τον αδελφό μου εγκλωβισμένο μέσα εκεί. Είναι 2 χρόνια νεότερός μου. Οι φίλοι του όλοι διασώθηκαν και τον περιμένουν. Η επιχείρηση εντοπισμού των 100 και πλέον αγνοωμένων συνεχίζεται, όπως και η διοχέτευση αέρα στις γεμάτες με δηλητηριώδη και τοξικά αέρια στοές. Ένα συγγενής επιδεικνύει την ταυτότητα ενός αγνοωμένου, ελπίζοντας ότι θα βρίσκεται στους επιζώντες. Εδώ είναι η είσοδος του ορυχείου. Βλέπουμε ένα πλήθος ατόμων, δημοσιογράφους αλλά και οικογένειες και φίλους των ανθρακορίχων. Η οργή και το συνέστημα περισσεύουν. Αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι δεν θα φύγουν πριν μάθουν τι απέγιναν οι αγαπημένοι τους. Όλοι σταδιακά έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι 24 ώρα μετά την έκρηξη, κύρια αποστολή είναι η ανάσυρση σωρών. Έχω φίλους εκεί μέσα που ήμασταν μαζί. Εργάστηκα στην πρωινή βάρδια μέχρι τις 3 το μεσημέρι και 10 λεπτά αφού του βγήκα έγινε η έκρηξη. Ξαναμπήκαμε μέσα αλλά δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Οι διασώστες δεν μας άφησαν. 2 από τους συντρόφους μου σώθηκαν, 10 είναι νεκροί. Ο Υπουργός Ενέργειας που επιβλέπει την επιχείρηση έχει μόνο άσχημα μαντάτα. Φτάσαμε στο σημείο που βρίσκονται άλλοι 8 από τους εργάτες και μέχρι στιγμής έχουμε ανασύρει συνολικά 282 από τους αδελφούς μας. Όλες οι σωροί έχουν αναγνωριστεί και η ιατροδικαστική υπηρεσία έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες. Μόνο λίγες ώρες μετά την ανάσυρση των άψυχων κορμιών τους από τις στοές του Ανθρακοριχείου, τα δίδυμα αδέρφια Ισμαήλ και Σουλεϊμάν Τσατά επιστρέφουν στα έγκατα της γης. Η απαρηγόρητη οικογένεια, ακολουθώντας το μουσουλμανικό τυπικό της γρήγορης ταφής, κυδεύει μέσα σε φτωχικά φέρετρα τους 2 αδερφούς που γεννήθηκαν μαζί, εργάστηκαν μαζί και άφησαν την τελευταία τους πνοή μαζί στη Σόμα. Ανάλογες σκηνές επαναλαμβάνονται στην Κιουτάχια, όπου όλο το χωριό συνοδεύει στο τελευταίο του κατεβόδιο το 40χρονο ανθρακορίχο Έγκιν Γιλντιρίμ. Στον Παλικεσίρο, όπου η χείρα του 33χρονου Καντήρ Ροζέρ δεν έχει πλέον δύναμη για να θρηνήσει. Αλλά και σε όλη αυτή την λιγνητοπαραγωγική περιοχή της Τουρκίας, που έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο πεδίο θανάτου. Στο κημητήριο της Σόμα, οι εξκαφείς που επιστρατεύθηκαν για να ανοίξουν δεκάδες τάφους φανερώνουν πόσο βαρύ φορό αίματος πληρώνει η εξανδραποδισμένη πόλη. Η κυβέρνηση υπόσχεται πλήρη έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας, ενώ ήδη έχει αρχίσει κινητοποίηση για να υπογράψει επιτέλους η Τουρκία τη Διεθνή Σύμβαση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασίας για την Ασφάλεια και Υγιεινή μέσα στα ορυχεία.
πρόσωπα των απελπισμένων συγγενών φανερώνουν ότι η θυσία εκατοντάδων εργατών στο πιο πολύνεκρο εργατικό ατύχημα της Τουρκίας δεν πρέπει να πάει χαμένη. Πάμε στο Γιώργο Φελίδη. Είναι αβάσταχτος ο πόνος των συγγενών. Πώς αλλιώς, Γιώργο, το θέμα είναι ότι υπάρχει δυστυχώς και συνέχεια, καθώς δυστυχώς οι διασώστες δεν σταματούν να βγάζουν νεκρούς από τη γη. Ακριβώς, οι 14 ακόμη εργάτες εντοπίστηκαν νεκροί στο, προσέξτε, μοναδικό δωμάτιο ασφαλείας του ορυχείου, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η ιδιοκτήτρια εταιρεία, επιβεβαιώνοντας τον κυβερνητικό απολογισμό που κάνει λόγο για 282 νεκρούς. Στην ίδια ανακοίνωση η εταιρεία υποστηρίζει πως στο ορυχείο διεξάγονταν έλεγχοι για την κατάσταση ασφαλείας κάθε 6 μήνες και ο τελευταίος από τους οποίους πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο δεν διαπίστωσε καμία έλλειψη. Οι 14 όμως από τους ανθρακορίχους που εντοπίστηκαν νεκροί είχαν αναζητήσει καταφύγιο στο μοναδικό αυτό δωμάτιο ασφαλείας και χρησιμοποιούσαν με τη σειρά του ο καθένας τις φιάλες με μάσκες οξυγόνου που υπήρχαν προτού εκπνεύσουν, όπως μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο τους διασώστες που λένε ότι εντόπισαν και τις 14 σωρούς να κοίτονται η μία πάνω στην άλλη. Και εμείς αυτή τη στιγμή, Γιώργο, παρακολουθούμε ζωντανή εικόνα σε απευθεία σύνδεση με την πόλη Σωμά και το σημείο των ερευνών. Βλέπουμε λοιπόν, όπως και χθες, έτσι και σήμερα, πολυκοσμία, διασώστες, συγγενείς που περιμένουν το παραμικρό νέο από τους ανθρώπους τους που είναι εγκλωβισμένοι στη γη και βέβαια έντονη παρουσία της αστυνομίας. Βλέπουμε, Σία, στα πλάνα μας ότι οι προσπάθειες δεν έχουν σταματήσει, αλλά απλώς η αποστολή πλέον είναι κυρίως η ανάσυρση των σωρών. Να σημειώσουμε βέβαια και τις ηρωικές προσπάθειες που κάνουν οι διασώστες, αλλά και οι συνάδελφοι, οι επιζώντες συνάδελφοι των ανθρακορίχων που βοηθούν την όλη επιχείρηση, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέσα στο ορυχείο επικρατεί πολύ ανθυγινή ατμόσφαιρα με τοξικά και δηλητηριώδη αέρια. Και στο μεταξύ όλα αυτά έχουν προκαλέσει πολιτικό σεισμό. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο. Το κλίμα, κυρίες και κύριοι, για τον Τούρκο Πρωθυπουργό είναι βαρύ. Μετά τις κοινικές του δηλώσεις για το πολύ νεκρό δυστύχημα, οργισμένοι πολίτες επιτέθηκαν στο αυτοκίνητό του, το κλώτσισαν και ανάγκασαν τους άνδρες της ασφάλειάς του να τον φυγαδεύσουν. Ο ίδιος, μάλιστα, φέρεται να έχασε την ψυχραιμία του και να επιτέθηκε σε συγγενή νεκρού ανθρακορίχου. Σ' άλλο, προκάλεσε και η κίνηση ενός από τους συμβούλους του να κλωτσίσει διαδηλωτή που βρισκόταν στο έδαφος. Πανικό στην πόλη Σώμα. Εκατοντάδες μενόμενοι διαδηλωτές επιτίθενται με μπουνιές και κλωτσιές στο πρωθυπουργικό αυτοκίνητο. Η άφιξη του Ταγί Περντογάν στην πόλη της τραγωδίας προκαλεί έκρηξη λαϊκής οργής. Πρωθυπουργέ, παρετήσου, φωνάζει το πλήθος, μέσα στο οποίο βρίσκονται πολλοί συγγενείς των άτυχων ανθρακορίχων. Διαδηλωτής κλωτσά το συνοδευτικό αυτοκίνητο. Η αμηχανία είναι έκδηλη στο πρόσωπο του Ταγί Περντογάν που ζει πρωτόγνωρες στιγμές. Περικυκλωμένος από τους άνδρες ασφαλείας του, ακούει τα εξαμάξεις από το πλήθος. Ένας άνδρας προσπαθεί να τον πλησιάσει αλλά εμποδίζεται από τους αστυνομικούς. Ακολουθεί το «Έλα να δεις», με τον Τούρκο Πρωθυπουργό να δέχεται σπροξήματα και να φυγαδεύεται άρον-άρον σε κοντινό σούπερ μάρκετ. Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης πήραν φωτιά από τη φυγή Ερντογάν στο κατάστημα. Μάλιστα, πάταγο έκανε στο διαδίκτυο ψηφιακά επεξεργασμένη φωτογραφία που τον δείχνει να περιμένει καθισμένο σε σκαμπό μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Σοκ και αποτροπιασμό όμως προκαλούν άλλες φωτογραφίες ντοκουμέντο, οι οποίες απεικονίζουν έναν σύμβουλο του Πρωθυπουργού να κλωτσάει με μανία έναν διαδηλωτή, τον οποίο κρατούν πεσμένο στο έδαφος δύο στρατιώτες. Οι εικόνες σοκάρουν. Ενώ σε αυτές τις φωτογραφίες βλέπουμε το δράστη μαζί με τον Ταγί Περντογάν.
Ο Ιουσούφ Γιαρκέλ, ο οποίος διακρίνεται κάτω αριστερά στο βίντεο ντοκουμέντο, επιτίθεται εναντίον του διαδηλωτή επειδή φώναζε συνθήματα κατά του Ερντογάν. Ο Γιαρκέλ επιχείρησε αργότερα να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, λέγοντας πως προσέβαλε εμένα και τον Πρωθυπουργό. Τι έπρεπε να κάνω? Αναφορικά με τον Ιουσούφ Γιαρκέλ, μετά από κάθε τραγωδία βλέπουμε πόσο ελεηνοί και ανεπιθύμητοι είναι οι άνθρωποι που ασκούν εξουσία. Το βαρύ κλίμα δυναμίτησαν οι απίστευτες δηλώσεις του Ταγί Περντογάν. Ας μην υποθέσουμε πως αυτά τα περιστατικά δεν συμβαίνουν ποτέ στα ορυχεία. Αυτά είναι συνηθισμένα πράγματα. Στη βιβλιογραφία υπάρχει η έννοια των εργατικών ατυχημάτων. Συμβαίνουν και σε άλλα μέρη επίσης. Στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασαν βία επεισόδια, με την αστυνομία να απαντά στους διαδηλωτές με δακρυγόνα, αντλίες νερού και πλαστικές σφαίρες. Οι δυνάμεις ασφαλείας δεν δίστασαν να εκτοξεύσουν νερό, ακόμα και κατά διαδηλωτή με ειδικές ικανότητες, καθισμένο σε αναπηρικό καροτσάκι. Φωνάζοντας και με τα χέρια ψηλά, προσπαθεί να γλιτώσει. Οι σύντροφοί του προσπαθούν να τον απομακρύνουν από την κόλαση. Μια γυναίκα, κρατώντας αγκαλιά την κόρη της, φωνάζει «Σταματήστε στην αστυνομία». Μπαίνει όμως και αυτή στο στόχαστρο. Ακολουθεί χάος, με ανθρώπους να πέφτουν στο έδαφος, μην μπορώντας να αναπνεύσουν από τα δακρυγόνα. Παρόμοια κατάσταση και στην Άγκυρα. Διαδηλωτές πετούν φωτοβολίδες, πέτρες και ό,τι άλλο βρουν μπροστά τους στους αστυνομικούς. Ζητούν την παρέτηση της κυβέρνησης. Ένταση είχαμε και στη Σμύρνη, με την αστυνομία να κάνει χρήση εκτοξευτήρων νερού. Φωνάζοντας κλέφτες δολοφόνοι, μέλη εργατικών συνδικάτων διαδήλωσαν στην Κωνσταντινούπολη. Καταγγέλλοντας ελλειπείς συνθήκες ασφαλείας στα ορυχεία, τα εργατικά συνδικάτα κατήλθαν σε παντουρκική απεργία. Σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της λαϊκής οργής, ο Τούρκος πρόεδρος επισκέφθηκε τον τόπο της τραγωδίας. Μάλιστα, αγκάλιασε έναν άνδρα που αγωνιά για την τύχη αγαπημένου του προσώπου, υπό τον ήχο σποραδικών αποδοκιμασιών. Με όλη την Τουρκία να θρηνεί και με την οργή να ξεχυλίζει, το κλίμα προσωπικά για τον Ταγί Περντογάν είναι εξαιρετικά βαρύ. Ενώ η φωμολογούμενη φιλία του με τον ιδιοκτήτη του μοιραίου ορυχείου, Αλπ Γκιουρκάν, που βρίσκεται στη δίνη του Κυκλώνα, λειτουργεί επιβαρυντικά για τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Και περνάμε τώρα στις νέες αναταράξεις που προκαλεί το δεύτερο μέρος της έρευνας των Financial Times για την ευρωπαϊκή κρίση που αποκαλύπτει αυτή τη φορά το απόρριτο σχέδιο ΖΙΤΑ. Ομάδα 25 στελεχών της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Δούνου του αποκαλύπτεται λοιπόν ότι λάμβαναν μέτρα για ενδεχόμενη κατάρρευση των ελληνικών τραπεζών και την έξοδο της χώρας μας από την Ευρωζώνη. Μεταξύ των δράσεων που περιλάμβανε μάλιστα το σχέδιο ήταν το κλείσιμο όλων των ATM και η επαναφορά των συνοριακών ελέγχων για την πρόληψη μαζικής φυγής κεφαλαίων. Το σχέδιο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη υπήρχε καλά κρυμμένο στα συρτάρια κορυφαίων παικτών της παγκόσμιας οικονομικής κακέρας από τον Ιανουάριο του 2012. Επιλέγοντας το τελευταίο γράμμα του λατινικού αλφαβήτου, το βάφτισαν σχέδιο ΖΙΤΑ και με το χέρι στη σκανδάλη παρακολουθούσαν τις εξελίξεις στην Ελλάδα, έτοιμοι να το απασφαλίσουν. Στο δεύτερο κομμάτι του δημοσιεύματος των Financial Times, ο δημοσιογράφος Πίτερ Σπίγκελ γράφει. Αρχές του 2012, οι ίδιοι αξιωματούχοι που αρχικά ήθελαν την Ελλάδα εντός Ευρωζώνης, πίστευαν ότι είναι ανεύθυνο το να μην συντάξουν ένα σχέδιο εξόδου. Σκοπός μας είναι να τους κρατήσουμε μέσα στο ευρώ, αλλά όπως και σε μια εταιρεία, αν έχεις έστω και πιθανότητα 10% να συμβεί το κακό, οφείλεις να προετοιμαστείς. Όλα διαδραματίστηκαν τους πρώτους μήνες του καταστροφικού έτους 2012, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το δημοσίευμα. Ο Λουκάς Παπαδήμος ήταν επικεφαλής της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Το ΑΕΠ είχε χάσει 20 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε 3 χρόνια και η απόσυρση των καταθέσεων άγγιζε τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Γιώργος Προβόπουλος συγκαλούσε κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα σύσκεψη έκτακτης ανάγκης. Υπό τον κύριο Προβόπουλο, η Κεντρική Τράπεζα έφτασε μέχρι να φέρνει αεροπορικό σε επιπλέον ευρώ από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διασφαλίσει ότι θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε ακόμα μεγαλύτερες αναλήψεις. Και ενώ η χώρα οδηγούνταν στις εκλογές του Ιουνίου, στο Μεξικό συναντιούνταν οι 20 κορυφαίοι ηγέτες του κόσμου. Κι όμως κάποιοι έμειναν πίσω, περιμένοντας το αποτέλεσμα των εκλογών και την ενεργοποίηση του σχεδίου ΖΙΤΑ. Η τριάδα που μένει στα γραφεία της στην Ευρώπη στις 18 και 19 Ιουνίου του 2012 είναι ο επικεφαλής του Eurogroup Jean-Claude Juncker, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Όλι Ρεν και ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη. Το σχέδιο ΖΙΤΑ ουδέποτε ενεργοποιήθηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον κύριο Τσίπρα τερμάτισε δεύτερες εκλογές, επιτρέποντας τα κόμματα εξουσίας να σχηματίσουν μια κυβέρνηση συνεργασίας που τελικά συμφώνησε να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις.
Θερμός υποστηρικτής του περίφημου Brexit, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ήταν ο πανίσχυρος υπουργός οικονομικών της Γερμανίας, Wolfgang Schäuble, ο οποίος θεωρούσε ότι η Ελλάδα είναι ένα σάπιο μέλος του ευρωπαϊκού σώματος και ο ακροτηριασμός του είναι μονόδρομος. Την ίδια στιγμή, η Άγγελα Μέρκελ ήταν σαφώς πιο διστακτική, φοβούμενη τον ντόμινο χρεοκοπιών στην Ευρωζώνη, καθώς εκείνη την περίοδο στην κόψη του ξηραφιού κινούνται και η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Το δεύτερο κατά σειρά δημοσίευμα των Financial Times πυροδότησε και νέο γύρο αντιπαράθεσης, κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τα γεγονότα εκθέτουν διπλά τον κύριο Σαμαρά και τον συνεταίρο του, τον κύριο Βενιζέλο. Γιατί όχι μόνο συνομότησαν παρασκηνιακά στις Κάνες με τον Μπαρόζο, ώστε να προχωρήσουν σε μια δοτή μνημονιακή κυβέρνηση, αλλά αποδέχθηκαν και να μην διαπραγματευθούν τίποτα, ενώ γνώριζαν ότι κανείς δεν θα τολμούσε να αναλάβει το καταστροφικό ρίσκο της εκδίωξής μας από το ευρώ. Θα τους κρίνει σύντομα ο λαός μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε πριν από δύο ημέρες έναν βρώμικο πόλεμο λάσπης εναντίον της κυβέρνησης, στηρίζοντας τις συκοφαντίες του σε υποτιθέμενα δημοσιεύματα των Financial Times. Και τώρα που με βάση τα πραγματικά δημοσιεύματα αποκαλύπτεται ότι η χώρα βρέθηκε ένα βήμα πριν από την έξοδο από το ευρώ και την πλήρη καταστροφή, η οποία απετράπει την τελευταία στιγμή, αντί να ζητάει δημόσια συγγνώμη, συνεχίζει να βρίζει και να συκοφαντεί. Με εχμές κατά του Γιώργου Παπανδρέου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διέψευσε το πρώτο δημοσίευμα της Βρετανικής Εφημερίδας, που ισχυριζόταν ότι ο Μπαρόζο αποφάσιζε για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Ο κύριος Παπανδρέου διάλεξε τον πρωθυπουργό που ήθελε. Στην αρχή σκέφτηκε τον κύριο Διαμαντούρο, μετά τον κύριο Ρουμελιώτη, μετά πρότεινε τον Απόστολο Κακραμάνη, ο οποίος δεν δέχτηκε, και μετά, όπως θυμάστε, πρότεινε τον κύριο Πετσάλινικο. Εσάς τι ήταν αυτό που σας έκανε? Και τελικώς αποφάσισε τον κύριο Παπαδήμο. Του τον επέβαλε ο κύριος Μπαρόζο. Ο Φώτης Κουβέλης από την πλευρά του, κάνοντας λόγο για παρασκηνιακές διεργασίες, συντάχθηκε πλήρως με το δημοσίευμα των Financial Times. Είναι αντίπαλα όλα αυτά προς μια δημοκρατική λειτουργία, ξεκάθαρη, γνωστή στον κυρίαρχο ελληνικό λαό. Τέτοια πολιτική δεν μας αφορά. Αν θέλετε περαιτέρω να κρίνω, είναι ότι πράγματι υπήρχε, το είπα λίγο πριν, προηλημένη απόφαση για την αποβολή της χώρας από την Ευρωζώνη. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναφέρθηκε και στη δραματική βραδιά επιστροφής από τις Κάνες, οπότε και προέβη σε καθησυχαστική δήλωση για την ελληνική οικονομία εντός Ευρωζώνης. Ξέρετε ποιος με επηρέασε? Η κόρη μου. Γιατί όταν γύρισα και κατέβηκα το αεροπλάνο, βρήκα ένα email που έλεγε: «Μπαμπά, ό,τι είναι να κάνεις, κάντο τώρα». Λίγο νωρίτερα, μάλιστα, και η εκπρόσωπος του Πρόεδρου της Κομισιόν, Μανουέλ Μπαρόζο, ξεκαθάρισε ότι η απόφαση για τη μη διεξαγωγή δημοψηφίσματος ήταν ελληνική και δεν μπορεί να αποδοθεί στην Κομισιόν. Την ώρα που παρασκηνιακά βρίσκονταν σε εξέλιξη όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις, ο ΣΚΑ είχε αποκαλύψει πως οι Ευρωπαίοι είχαν στα σκαριά σχέδιο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ και πως η Ελλάδα έπρεπε να εφαρμόσει το σχετικό πρόγραμμα για να παραμείνει μέλος της Ευρωζώνης. Πού πάμε, πάμε στη δραχμή? Η αλήθεια είναι ότι δεν πάμε στο ευρώ. Έτσι, δηλαδή έχουμε πάρει το δρόμο αυτό που χθες υποθέταμε ότι φαίνεται από πολλά πράγματα, σήμερα φαίνεται ακόμη περισσότερο. Άρα είμαστε σε μια διαδικασία εξόδου από το ευρώ, πρέπει να το αντιληφθούμε και αυτό είναι που φαίνεται ότι έχει αρχίσει και διαχειρίζεται και ο κύριος Παπανδρέου. Μήπως μας πρόχνουν προς την έξοδο? Όχι, αυτό που θα έλεγα είναι ότι μας πρόχνουν στην εξέβρεση μιας λύσης και στην περίπτωση που εμείς δεν θελήσουμε να πάμε να συμφωνήσουμε στα όσα γενικώς συζητιούνται, τότε θα μας πούνε είσαστε μόνοι σας. Έχουμε συνδεθεί τώρα με την Ειρήνη Αναστασοπούλου στο Deutsche Welle και καθώς αποδίδεται σε όλο αυτό το σχέδιο κεντρικός ρόλος στον Wolfgang Schäuble, Ειρήνη, είχαμε αντίδραση σήμερα από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών. Από πηγή του Υπουργείου Οικονομικών στο πρόγραμμά μας, η οποία επαναλαμβάνει ότι η πάγια θέση της Γερμανίας είναι η συνοχή της Ευρωζώνης και η παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ και ότι αναπόκειτο στην Αθήνα να αποφασίσει για την τύχη της. Η ίδια πηγή επιβεβαιώνει ότι οι συνέπειες εξόδου, τυχόν εξόδου της Ελλάδας και το πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί μια τέτοια εξέλιξη εξετάζονταν από διάφορα όργανα και διάφορους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό όμως δεν γινόταν με έναν τρόπο συντονισμένο και οργανωμένο, όπως αφήνει να εννοηθεί το δημοσίευμα των Financial Times. Επίσης αποκαλύπτει ότι βεβαίως και στο Υπουργείο των Οικονομικών υπήρχε σχέδιο Β, όπως το λέει, θα συνιστούσε εξάλλου αμέλεια εάν δεν το κάνουμε. Πάντως, το Υπουργείο Οικονομικών επιβεβαιώνει ότι ο αρθρογράφος των Financial Times είχε επισκεφθεί πολλές φορές το τελευταίο διάστημα το Υπουργείο και είχε την ευκαιρία να συζητήσει με πολλά στελέχη του. Και σε ό,τι αφορά τέλος στο βιβλίο του Timothy Geithner,
για τη συνομιλία του με τον Σόιμπλε το καλοκαίρι του 2012. Το Υπουργείο συνιστά μια πιο προσεκτική ανάγνωση του συγκεκριμένου σημείου, λέγοντας ότι ο Σόιμπλε δεν είπε ότι είναι υπέρ, ο ίδιος είναι υπέρ της εξόδου της Ελλάδας, αλλά ότι υπάρχουν πολλοί που στην Ευρώπη Μάλιστα. θα το ήθελαν. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ειρήνη. Θα συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον Χρήστο Κούτρα και τον Αντώνη Ατζολέτο. Έχουμε ήδη πει πως όλες αυτές οι αποκαλύψεις προκαλούν αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό, στο προεκλογικό πολιτικό σκηνικό. Χρήστο, σήμερα ο κύριος Απόστολος Κακλαμάνης, μετά τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, είπε και αυτός να βάλει το δικό του πετραδάκι στο μοσαϊκό εκείνων των δραματικών ημερών του Νοεμβρίου του 2011. Θυμίζω ότι το όνομά του είχε παίξει για πρωθυπουργός. Δεν είχε παίξει, είχαν συμφωνήσει και αυτό είναι αλήθεια, το είχαμε μεταδώσει τότε. Και ο κ. Κακλαμάνης σε μια τρισέλιδη ανακοίνωση αναλύει ποια ήταν τα βήματα της συμφωνίας και της διαφωνίας, γιατί τελικά δεν κατέληξαν στο όνομα του κ. Κακλαμάνη. Έχουμε απομονώσει ένα απόσπασμα από τη δήλωση του κ. Κακλαμάνη και στο οποίο αναφέρει ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και νυν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ότι μέχρι τα μεσάνυχτα της ημέρας εκείνης αναλωθήκαμε με τον κύριο Σαμαρά σε αλλαπάλληλες από τηλεφώνου συζητήσεις, εδώ είναι που έχει επέλθει η συμφωνία, επιμένοντας εκείνος μένει να προτείνει διάφορα αξιόλογα πρόσωπα, εγώ δεν για να τον πείσω πρωτίστως ότι δεν γίνεται να συμμετέξει μια κυβέρνηση και να είναι ταυτοχρόνως αξιωματική αντιπολίτευση. Αργά περί τα μεσάνυχτα, σε μια ακόμη επικοινωνία μας με τον κύριο Σαμαρά, επανέλαβα την άρνησή μου υπό τις συνθήκες αυτές να αποδεχθώ την τιμητική πρότασή του. Στο τέλος της δήλωσής του, ο κύριος Κακλαμάνης αναφέρει πως εκείνος δεν επιθυμούσε τον κύριο Παπαδήμου, διότι ο κύριος Παπαδήμος είχε ταυτιστεί με την άποψη του κυρίου Ντράγκη μέσω των Financial Times ότι δεν πρέπει να γίνει κούρεμα στο ελληνικό χρέωσια. Τώρα, οι διαδοχικές παρεμβάσεις ως προς αυτό το θέμα, Αντώνη Ατζολέτε, του Ευάγγελου Βενιζέλου, έφεραν μία αντίδραση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έρχεται σήμερα να επισημάνει το ρόλο, τη θέση που είχε πάρει για το επίμαχο ζήτημα του δημοψηφίσματος τότε ως Υπουργός Οικονομικών ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ναι, στην Κουμουνδού Ρωσία επισημαίνουν τι έλεγε ο κύριος Βενιζέλος στις 31 Οκτωβρίου του 2011, δηλαδή δύο ημέρες πριν τη συνάντηση των Κανών και μάλιστα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ανέφερε λοιπόν ο κύριος Βενιζέλος πως η προσφυγή στη λαϊκή ετιμιγορία, η προσφυγή στην άμεση βούληση του ελληνικού λαού είναι η λύτρωση από το δράμα που βιώνει η χώρα. Έρχεται τώρα λοιπόν στην Κουμουνδούρου και λένε ότι δεν ήταν μόνο στο κύριο Παπανδρέου. Συμφωνούσε μαζί του ο κύριο Βενιζέλο, υπερθεμάτιζε. Τι τον έκανε να αλλάξει γνώμη? Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Financial Times, ήταν η μυστική συνάντηση με τον κύριο Μπαρόζο που δεν την ήξερε ο πρωθυπουργό και εκεί είπε όχι στο δημοψήφισμα. Από εκεί πέρα τα πράγματα πήραν το δρόμο του. Είχαν όλο το παρασκήνιο, όπω λένε, στην Κουμουνδούρου και την κατάληξή του, που ήταν η κυβέρνηση του κυρίου Παπαδήμου, συμμετοχή τη Νέα Δημοκρατία, νέα δανειακή σύμβαση και σε 6 μήνες. Πάντως, το ότι ο κύριος Βενιζέλος τα είπε αυτά στην κοινοβουλευτική του ομάδα εκείνη τη μέρα είναι απολύτως αληθές. Ο Σκάι έψαξε, βρήκε το συγκεκριμένο απόσπασμα, αφού σας ευχαριστήσω να το δούμε. Η πρωτοβουλία που πήρε ο Πρωθυπουργός, αυτό που ανακοίνωσε και για την διαδικασία παροχής ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση και για την οργάνωση της διαπραγμάτευσης, για την ολοκλήρωση του σχήματος, του νέου προγράμματος και του νέου τρόπου συμμετοχής των ιδιωτών και για το δημοψήφισμα που θα έρθει να τα επικυρώσει ή να τα ανατρέψει όλα αυτά, αλλά ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη των επιλογών του, είναι μια διαδικασία δημοκρατικά και εθνικά εκτονωτική και λυτρωτική. Να καλησπέρισω εδώ τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Προσπαθούμε όλοι να ανασύρουμε εκείνη την περίοδο στη μνήμη μας. Καλό κάνει αυτό, δεν είναι κακό. Όπως είδαμε και στο βίντεο, πως ο Sky εκείνη την περίοδο αποκάλυπτε τα σχέδια που εξυφαίνονταν από συγκεκριμένα κέντρα την ώρα που σοβούσε αυτή η πραγματικά ανίποτη κρίση. Βεβαίως όλα αυτά τα τρομακτικά που αποδεικνύονται, Μπάμπη, αποδεικνύουν ότι πράγματι τελικά η χώρα βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού. Βρέθηκε πολλές φορές, όχι μία. Η αλήθεια είναι ότι πολλά από αυτά που έχουν συμβεί θα θέλουμε ή καλό θα είναι να τα ξεχάσουμε κάποια στιγμή. Πάντως, το βασικότερο όλων νομίζω ότι είναι το εξής, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε τόσο δημιουργείται μια τεράστια κρίση. Θα θυμάσαι, θα θυμούνται όλοι φαντάζομαι, ότι λέγαμε άντε να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο για να πάρουμε τη δόση. Τότε τα πράγματα ήταν αρκετά χειρότερα, τότε δηλαδή εννοώ Οκτώβριο-Νοέμβριο. Ήταν μάλιστα πολύ χειρότερα. Είχε αποτύχει πλήρως και το σχέδιο των Γερμανών και των άλλων Ευρωπαίων,
είχαν προσπαθήσει να πείσουν τις αγορές να κάνουν ένα μικρό κούρεμα, το οποίο οι αγορές το είχαν ήδη ρίξει στα βράχια πριν καν εκδηλωθεί, και ακολούθως φτιάξαν ένα πολύ μεγάλο σχέδιο, επιτέλους, που έπρεπε να το είχαν φτιάξει ήδη από το 2010, και είπαν θα σας δώσουμε πάρα πολλά χρήματα, θα υποστηρίξουμε ένα κούρεμα του ελληνικού χρέους και, εν πάση περιπτώσει, για να γίνει αυτό θέλουμε την υπογραφή όλωνών. Ναι. Όλωνών σήμερα του Σαμαρά. Ο Σαμαράς αντιδρούσε. Άρα αυτός που πήρε το μεγάλο βάρος και τη μεγαλύτερη πίεση ήταν στην πραγματικότητα ο Σαμαράς. Mm-hmm. Και κάπως φτάνουμε στον Ιούνιο, τον δραματικό Ιούνιο του 2012. Μην γρήγορα. Εγώ διέκοψα γιατί ήθελα να σου πω κάτι ακόμη. Α, παρακαλώ, συνέχισε. Ναι. Το λέω αυτό γιατί ο Σαμαράς, όπως είπε και ο Κακλαμάνης στην ανακοίνωσή του, ο Σαμαράς ήθελε, έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει μεν την κυβέρνηση που θα προέκυπτε όταν ο Παπανδρέου, καλός βεβαίως, και με κάποια γενναιότητα είπε: «Οκ, εγώ θα παραμερίσω να φτιαχτεί μια κυβέρνηση εθνικής συμφωνίας». Αλλά εκεί πράγματι, λέει ο Κακλαμάνης, έχει δίκιο, ο Σαμαράς δεν ήθελε να βάλει υπουργούς και δεν έβαλε όντως την κυβέρνηση Παπαδήμου, για να είναι και λίγο απ' έξω, περιμένοντας τις εκλογές. Και πράγματι έγινε η δουλειά του κουρέματος στους χρέους. Το πιο δε τραγικό, θα έλεγα, είναι ότι κούρεψε το χρέος ένας άνθρωπος. Υπό τον Παπαδήμου. Ναι, ο Παπαδήμος, ναι. Που λίγους μήνες πριν έλεγε γιατί δεν πρέπει να γίνει αυτό, λόγω των δυσάρεστων αρνητικότατων επιπτώσεων που θα είχε και στις τράπεζες και στους μικρούς ομολογιούχους και στα ασφαλιστικά ταμεία. Παρά τα αυτά, αυτό έγινε γιατί η Ελλάδα είχε πέσει έξω. Δεν είναι τυχαίο ότι τα ελληνικά ομόλογα είχαν χάσει πρακτικώς όλη την αξία τους τότε, Οκτώβριο, Νοέμβριο μέχρι αρχές Δεκεμβρίου, και ξαναέχασαν μετά όταν ξαναπήγαμε σε εκλογές. Διότι εκεί περιμένανε οι άνθρωποι έξω, ενώ οι Ευρωπαίοι, ότι εν πάση περιπτώσει έγινε το κούρεμα, βάλαμε μια τάξη, θα τελειώσουμε αυτό το κομμάτι της δουλειάς. Αυτό λοιπόν ήταν, αυτή ήταν η δεύτερη κορύφωση, ας πούμε, βεβαίως, του θρίλερ. Γιατί η πρώτη έρχεται το Νοέμβρη, εκεί βλέπουμε όλα αυτά τα σενάρια περί εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ και σε συνδυασμό με την πολιτική αναταραχή, όχι μόνο την οικονομική κρίση, να παίζουν πολύ δυνατά. Ηρεμούν κάπως τα πράγματα την διάρκεια της κυβέρνησης Εθνικής Σωτηρίας υπό τον Παπαδήμο και το Μάρτιο, και το κούρεμα, το Μάρτιο, και μετά ξανάρχονται οι εκλογές. Ακριβώς. Τότε λοιπόν εμφανίζεται η συγκεκριμένη ομάδα, με μάλλον επικεφαλής από ό,τι καταλαβαίνω τον Wolfgang Schäuble, να βρίσκεται με το χέρι πάνω από το κουμπί, να πατήσει το κουμπί που θα ενεργοποιήσει αυτό το σχέδιο ΖΙΤΑ. Όπως είπε η Ειρήνη, ο Σόιμπλε το αρνείται. Και πράγματι ο Timothy Geithner, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, δεν το γράφει έτσι ακριβώς. Όμως, εμείς γνωρίζαμε και το λέγαμε, και το λέγαμε συνεχώς, σωστά παρατηρείς, ότι αποφασίστε, ή θα κάνουμε μία δουλειά για να σωθεί αυτός εδώ ο τόπος, ή αλλιώς πάμε μόνοι μας εκτός ευρώ. Διότι όσο δεν κάνουμε εμείς, τόσο οι άλλοι βρίσκουν ευκαιρία, και στο Βερολίνο κυρίως, υπήρχαν πολλοί που θέλαν να μας δουν εκτός ευρώ. Δεν ήταν μόνο στο Βερολίνο, ήταν και αλλού. Ήταν ο Σόρος, ήταν διάφοροι επενδυτές. Υπήρχαν πολλοί που αντιστέκονταν επίσης. Είδαμε την Άγγελα Μέρκελ σε αυτό το δημοσίευμα να είναι διστακτική. Να το ακούει μεν, να είναι διστακτική δε. Παρόλα αυτά, δεν αναιρείται το γεγονός ότι το σχέδιο ήταν εκεί. Ήταν πάνω στο τραπέζι. Ναι. Υπήρχε ο κίνδυνος να επικρατήσει αυτή σύμφωνη, η άποψη. Σύμφωνη, αλλά υπάρχουν δύο σχέδια. Το ένα είναι τι θα γίνει αν η Ελλάδα τρελαθεί και φύγει από το ευρώ. Διότι αυτό ήταν ένα ενδεχόμενο που μπορούσε να έχει αποφασίσει η Ελλάδα από μόνη της. Σύμφωνη. Και αυτό είναι λογικό. Αλλά και το άλλο ήταν τι θα γίνει αν δεν καταφέρουμε με όλα αυτά που πάμε να κάνουμε να την κρατήσουμε μέσα και δεν μπορούμε πλέον παρά να της πούμε καλύτερα να βγεις έξω. Αυτό το δεύτερο, δυστυχώς, από την πρώτη στιγμή η Γερμανία το είχε ως εναλλακτική λύση, ενώ δεν έπρεπε να το έχει. Έπρεπε να είναι εξαιρετικά σαφές ότι θα βάλω, και σου θυμίζω παλαιότερες συζητήσεις μας, ό,τι χρειαστεί σε αυτή την υπόθεση προκειμένου να μην διαλυθεί η Ευρωζώνη. Ακόμη σήμερα που μιλάμε, αποκαλύπτεται, έστω και με τα δάκρυα της Μέρκελ, ότι δεν το είχε αποφασίσει η Γερμανία. Δηλαδή δεν έπαιξε το ρόλο της ηγέτιδας δύναμης που είχε εκ των πραγμάτων. Ναι, να βάλει πλάτη. Βεβαίως. Ως εκ τούτου η Ελλάδα που πήγαινε μπρος-πίσω, με όλα αυτά που είπαμε, έκανε τον κίνδυνο να βγει από τον ευρώ η ίδια πάρα πολύ μεγάλο, και βεβαίως στην περίοδο εκείνη να βλάψει τρομακτικά την Ιταλία, την Ισπανία και να συμβούνε μύρια όσα. Άρα πράγματι όλη αυτή την περίοδο πέσαμε μεταξύ δύο πολύ μεγάλων κινδύνων. Ο ένας ήταν εσωτερικός, να κάνεις ό,τι χρειάζεται, επιρρύπτοντας πάρα πολύ μεγάλο βάρος στις πλάτες της κοινωνίας, και είναι αυτό που έγινε. Ο άλλος ήταν να βγεις από το ευρώ. Δυστυχώς η σημερινή αντιπολίτευση ποτέ δεν το πίστεψε. Αυτή τη φορά θα υποχρεωθεί.
Πάμπη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στη ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα σενάρια που είδαν το φως της δημοσιότητας, αυτά που συζητάμε τώρα για τα σχέδια εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Τα συνέδεσε πολιτικά με τις επιδιώξεις του ΣΥΡΙΖΑ και επιτέθηκε με σφοδρότητα, για πρώτη φορά μάλιστα σε αυτή την προεκλογική μάχη, προσωπικά κατά του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε συνδεθεί με την Ελένη Ιατρού στη Θεσσαλονίκη. Ελένη. Καλησπέρα, Ασία, από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εδώ που πριν από λίγο, όπως είπες, ολοκληρώθηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού. Όπως είπε, όπως έστειλε το μήνυμα, η Ελλάδα ενεργοποιεί το δυναμικό της και κοιτάει μπροστά με σταθερά βήματα την επόμενη ημέρα. Κλείνει μια δύσκολη περίοδος, παραδέχθηκε, ανοίγει όμως μια περίοδο ελπίδας, χωρίς δανεικά, χωρίς μνημόνια. Προέβλεψε ότι στο τέλος του 2015 δεν θα λαμβάνουμε δανεικά ούτε για τους τόκους, ενώ έδωσε την βεβαιότητα ότι θα πέσουν οι τόκοι. Όπως είπε, δύο είναι οι βασικοί στόχοι της κυβέρνησης, η αντιμετώπιση της ανεργίας και η μείωση της φορολογίας. Παραδέχθηκε ο Πρωθυπουργός πως έγιναν αδικίες και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση. Δεσμεύτηκε για νέο σύνταγμα, όπως για παράδειγμα εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό, ασυλία των βουλευτών όχι ανεφόρο, μείωση των βουλευτών, όριο της θητείας του Πρωθυπουργού αλλά και των τοπικών αρχόντων. Μάλιστα, ανακοίνωσε πως την Τρίτη θα κοινοποιήσει αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα προβλέπει πλήρη ανάπτυξη του βιωτικού επίπεδου των Ελλήνων μέχρι το 2020, ενώ το 2018 μέχρι τότε θα έχουν δημιουργηθεί 550.000 θέσεις εργασίας, μειώνοντας την ανεργία κατά 10 Μάλιστα. μονάδες, ενώ όπως είπε το 2020 θα πέσει 20 μονάδες κάτω από το μέσο όρο. Ακόμη, για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε προσωπική, ονομαστική επίθεση, όπως είπες, στον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα, του χρέωσε προσπάθειες για έξοδο της χώρας από το ευρώ και προσπάθειες για φτωχοποίηση, γιατί έτσι έχει λόγο ύπαρξη ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, έκανε λόγο για συνιστώσεις μεταλλαγμένων σταλινικών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι υπονομεύουν την προσπάθεια της κυβέρνησης και επιδιώκουν αποσταθεροποίηση του τόπου. Τέλος, μίλησε για πρώτη φορά για υπαρκτά σενάρια εξόδου της χώρας από το ευρώ, τα οποία τα συνέδεσε με πολιτική επιδίωξη του ΣΥΡΙΖΑ και κάλεσε τους πολίτες να ψηφίσουν τον κύριο Ιωαννίδη ως αντιπεριφερειάρχη, που είναι επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Καλαφάτη για το Δήμο της Θεσσαλονίκης. Μία ομολογιούχος τον πλησίασε και του είπε να κοιτάξει το θέμα των ομολογιούχων και έδωσε το κινητό του κυρίου Σταϊκούρα για να κλείσει προσωπικά ραντεβού μαζί του. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Ελένη. Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Τώρα αποκαλύπτεται ότι το 2011 υπήρχε πραγματικό σχέδιο να διώξουν την Ελλάδα από το ευρώ. Πράγμα που θα ήταν ολέθριο για την πατρίδα μας. Αυτό το σχέδιο το αποτρέψαμε και τότε και την επόμενη χρονιά, όταν σχεδόν κανένας δεν πίστευε ότι θα τα καταφέρουμε. Δυστυχώς, σε αυτά θέλει να μας επαναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορούμε να το επιτρέψουμε να γίνει αυτό? Σας το λέω ευθέως, δεν θα το επιτρέψουμε, και ενώνω τη φωνή μου με τη φωνή των νέων παιδιών και του κάθε Έλληνα πολίτη. Δεν θα το επιτρέψουμε ποτέ να μας γυρίσουν πίσω. Θέλω από το βήμα αυτό και δημόσια να καταγγείλω τον κύριο Τσίπρα ως υπονομευτή της εθνικής μας προσπάθειας. Ενώ όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους στο Ευρωκοινοβούλιο, ο κύριος Τσίπρας καλεί τους Έλληνες να ψηφίσουν όχι για το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά για να πέσει η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά τόσο υψηλή η τόνη και προσωπικά κατά του κυρίου Τσίπρα από τον Πρωθυπουργό σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Πάμε τώρα στον Αντώνη Ατζολέτο. Σε λίγη ώρα από τώρα, σε περίπου μισή ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας συμμετέχει στο πρώτο του ευρωπαϊκό debate για τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Κομισιόν. Ναι, και θα γίνει στον χώρο του Ευρωκοινοβουλίου. Θα υπάρχουν και 400-600 άτομα πολίτες από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής βέβαια. Τρεις θεματικές ενότητες: κρίση και διαχείριση της κρίσης, Ευρώπη και ο κόσμος και το μέλλον της Ευρώπης. Θα υπάρξουν εισηγήσεις από όλους τους υποψήφιους. Ο κύριος Τσίπρας, μαθαίνουμε πως θα κάνει την εισήγησή του στα αγγλικά, ενώ στη συνέχεια θα απαντήσει στις ερωτήσεις στα ελληνικά. Στα γαλλικά μαθαίνουμε πως θα απαντήσει ο κύριος Γιουνκέρ. Πριν από λίγο έγινε και κλήρωση. Ο κύριος Τσίπρας θα κάνει δεύτερο στην εισήγησή του. Mm-hmm. Ο κάθε υποψήφιος θα έχει χρόνο να απαντήσει ένα λεπτό σε κάθε ερώτηση. Μετά το τέλος κάθε θεματικής ενότητας μαθαίνουμε πως θα υπάρχουν ερωτήσεις από τα social media με 2 λεπτά χρόνο απάντησης. Ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα μίας ερώτησης και απάντησης από τον έναν υποψήφιο στον άλλον. Διάρκειας μόνο 30 δευτερολέπτων. Γι' αυτό μαθαίνουμε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο κύριος
Τσίπρας. Θα θελήσει να ρωτήσει τους ανθυποψήφιους του αν η Ελλάδα είναι success story ή τραγωδία ή αν θα γινόταν επανάληψη του πειράματος της Ελλάδας και σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αντώνη. Θα παρακολουθήσουμε ενδιαφέρον αυτό το debate. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τη σημερινή δραστηριότητα των αρχηγών. Όπως βλέπουμε, όλοι τους πια έχουν ανεβάσει τα ύψη τους τόνους σε μια προσπάθεια να προσελκύσουν τους ψηφοφόρους λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες. Αμέσως μετά θα δούμε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις εκλογικές μάχες που έχουμε μπροστά μας. Αλλά θα είναι μαζί μας και ο εκλογικός μας αναλυτής, ο Νίκος Μαρατζίδης. Θα σας παρουσιάσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το προφίλ των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Την στήριξή του στον υποψήφιο Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Γιάννη Ιωαννίδη εξέφρασε ο Πρωθυπουργός από την Πιερία, όπου επισκέφθηκε εργοτάξια στις σύραγγες παράκαμψης του Πλαταμόνα. Ο Αντώνης Σαμαράς εξήρε την προσωπικότητα του Γιάννη Ιωαννίδη λίγες ώρες αφού είχε πράξει το ίδιο και για τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία, Γιώργο Κουμουτσάκο. Ο Γιάννης θα μπορέσει, το έχει αποδείξει στο παρελθόν, πέρα και πάνω από κόμματα, πέρα και πάνω από πρόσωπα, να κάνει αυτό που πάντα έκανε με επιτυχία. Τη σωστή τακτική για να πετύχει το έργο. Την ίδια ώρα και ενώ το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει εν όψη των εκλογών, ο Αλέξης Τσίπρας με ανοιχτή επιστολή στο περιοδικό Επίκαιρα εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για οικονομική γενοκτονία. Δεν υπάρχει κανένα success story. Υπάρχει οικονομική γενοκτονία. Τη σημερινή πολιτική κατάσταση η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου τη βάφτισε σταθερότητα. Είναι η πλήρης αποσταθεροποίηση των κανόνων ενός δημοκρατικού πολιτεύματος. Το Σύνταγμα κουρελιάστηκε, η εθνική κυριαρχία παραχωρήθηκε, η Βουλή κατάντησε διακοσμητική. Στην Καβάλα βρέθηκε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο οποίος ζήτησε την ένωση των δημοκρατικών δυνάμεων, δίχως να διευκρινίσει ποιες είναι οι δυνάμεις αυτές, προκειμένου να έχει η χώρα καλύτερο μέλλον. Χρειάζεται οι δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου να ενωθούν για να μπορέσουμε να έχουμε ένα μέλλον και ανέμακτο, αλλά και που θα καταφέρει να διώξει αυτή την ξένη κατοχή από την πατρίδα μας, την κατοχή της Τρόικας, των δανειστών και των τραπεζιτών. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Φώτης Κουβέλης χαρακτήρισε εκβιαστικό το δίλημα που εγείρει εν όψη των εκλογών ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να στηρίξει η Δημοκρατική Αριστερά την κυβέρνηση σε περίπτωση αποχώρησης του ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα διχαστικό, ένα εκβιαστικό δίλημα, το οποίο εγείρεται από την πλευρά του κυρίου Βενιζέλου στην προσπάθειά του να διαμορφώσει συνθήκες φόβου για όσους πιστεύουν ότι η πολιτική σταθερότητα είναι συνάρτηση της κοινωνικής αστάθειας. Ο Σταύρος Θεοδωράκης, μιλώντας στην ΕΡΙΤ, χαρακτήρισε αστεία τα διλήμματα που προτάσουν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συνδέεται η κυβερνητική σταθερότητα με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Είναι αστεία τα διλήμματα που θέτουν οι Σαμαράς, Βενιζέλος και Τσίπρας. Η ψήφος δεν είναι επιτραπέζιο παιχνίδι να κάνουμε πλάκα. Μια τέτοια λογική εκθέτει τη χώρα. Συνδεόμαστε τώρα με τον Στράτο Μπαλή για να δούμε τη νέα δημοσκόπηση που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας. Λίγες μέρες πια μας χωρίζουν από τις αυτοδιοικητικές και τις ευρωεκλογές. Είναι η κυλιόμενη μέτρηση ουσία της ΠΑΛΣ για το ποτίκι.gr. Πάμε ευθύς αμέσως να δούμε την πρόθεση ψήφου εκεί όπου ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προβάδισμα 2 μονάδων με 23-21,5% της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπουμε τη Χρυσή Αυγή στο 8,5%. Την Ελιά στο 7,5%, 7,5% είναι και το ποτάμι. Από εκεί πέρα ακολουθούν οι ανεξάρτητοι Έλληνες με 4%, η Δημοκρατική Αριστερά με 2%, οι Οικολόγοι Πράσινοι με 2%, οι Γέφυρες 1,5%, έχουμε τον Ανταρσία με 1,5%, Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός 1% και το ποτάμι με 7,5%. Η αδιευκρίνηστη ψήφος βλέπουμε σε ότι περιορίζεται κάπως πλησιάζοντας προς τις ευρωεκλογές, είναι στο 7%. Τώρα, ό,τι αφορά στην παράσταση νίκης, είναι το προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ αρκετά μεγάλο, στο 46% ο ΣΥΡΙΖΑ έναντι 39% που απαντά για τη Νέα Δημοκρατία. Άλλο κόμμα απαντά το 7%, δεν έχει γνώμη το 8%. Καταλληλότερος πρωθυπουργός προηγείται ο Αντώνης Σαμαράς σταθερά με 32% έναντι 25% του Αλέξη Τσίπρα. Πλειοψηφεί βέβαια και πάλι το 41% κανένας από τους δύο. Σε ευχαριστώ, Στράτο. Κυρίες και κύριοι, τη ομιλία στην κεντρική προεκλογική εκδήλωση του ΚΚΕ στο πεδίο του Άρεως πραγματοποίησε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος, ο κύριος Γιώργος Κουτσούμπας. Αυτά είναι τα πλάνα λίγο πριν την έναρξη της ομιλίας του κυρίου Κουτσούμπα. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα.
τα συνθήματα που έχουν πέσει στο προεκλογικό τραπέζι από τη μια μεριά με τα σταθερά βήματα μπροστά και τις ψεύτικες προσδοκίες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και απ' την άλλη τις παλινοδίες, τον καιροσκοπισμό, την έλλειψη ευθύνης απέναντι στο λαό με το άγχος του ΣΥΡΙΖΑ να γίνει αυτός χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Δεν είναι τίποτε άλλο όλα αυτά παρά εκβιασμοί, ομή τρομοκρατία, αυταπάτες με μοναδικό στόχο να αποσπάσουν τη λαϊκή συγκατάθεση και ανοχή. Η δικαιολογημένη δυσαρέσκεια όλων μας δεν μπορεί να είναι τυφλή. Η τυφλή οργή μπορεί ευκαιριακά να πρημοδοτήσει αντιδραστικά επικίνδυνα φασιστικά σχήματα, τσιράκια του συστήματος. Μπορεί να ρέει σε ανώδυνα για το σύστημα ποτάμια, έστω κι αν αυτά αποδειχτούν ξεροπόταμοι. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις νέες καταγγελίες Δρίτσα ότι η εκδήλωση για το ΕΦ αγωνίζεται στο στάδιο Καραϊσκάκη και μετετράπησε σε προεκλογική φιέστα των κυρίων Μόραλη και Μαρινάκη. Η πλευρά Μόραλη το αρνείται, παρευρισκόμενοι γονείς επιμένουν, ενώ και ο Βασίλης Μιχαλολιάκος το καταγγέλει. 7.000 παιδιά συγκεντρώθηκαν το πρωί της Τετάρτης στο στάδιο Καραϊσκάκη και στο όνομα του Εφαγωνίζεστε, μια ημερίδα που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, μέσα σε λίγα λεπτά μετατράπηκαν σε χειροκροτητές του Δημοτικού Συνδυασμού του Γιάννη Μόραλη, Πειραιάς νικητής. Είχαμε ένα ανοσιούργημα στο στάδιο Καραϊσκάκη. Η Ελληνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας, με χορηγία του Υπουργείου Παιδείας, μετέφερε δωρεάν χιλιάδες παιδιά από τα σχολεία του Πειραιάς, τα οποία προσφέρθηκαν καπέλα και παιχνίδια με το σήμα της παράταξης του κυρίου Μόραλη, παρουσία του κυρίου Μόραλη, και τα παιδιά καθοδηγήθηκαν να φωνάζουν το σύνθημα. Αυτές οι ενέργειες δεν είναι απλώς παλαιοκομματικές, είναι αθλειότητα. Στο γήπεδο βρισκόταν και ο ίδιος ο κύριος Μόραλης, ο οποίος σύμφωνα με τις καταγγελίες εκπαιδευτικών και γονέων, ανάμεσα σε άλλες δράσεις, μοίρασε στους μαθητές πρόμο καπελάκια με το σύνθημα της παράταξης Πειραιάς νικητής. Οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης ξεπέρασαν τα όρια όταν μοίρασαν στα παιδιά καπέλα με το λογότυπο του υποψηφίου Δήμαρχου Πειραιά και αντιπροέδρου του Ολυμπιακού, κυρίου Μόραλη, Πειραιάς νικητής. Δεν περιορίστηκαν όμως μόνο σε αυτό. Χαιρετισμό απίφθινε και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του κυρίου Μόραλη, κύριος Μαρινάκης Ευάγγελος. Αυτή η εκδήλωση που έγινε στο στάδιο Καραϊσκάκη και που έλαβε προεκλογικό χαρακτήρα ήταν υπό την αιγίδα και την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να προστατεύσει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς από το να γίνουν βορρά και από το να γίνει μια συγκέντρωση στο δωμάζωμα για οποιαδήποτε παράταξη. Τα παιδιά βρέθηκαν σε ένα περιβάλλον όπου φώναζαν εν χορό Πειραιάς νικητής και φώναζαν για το όνομα του κυρίου Μαρινάκη. Κι όμως για αυτές τις μαρτυρίες το ΜΕΝ Υπουργείο Παιδείας, που με χρήματα του ελληνικού λαού επέτρεψε ουσιαστικά στον κύριο Μόραλη να προβάλλει το συνδυασμό του, δηλώνει άγνοια. Η ΔΕ Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή διαψεύδει. Τι άραγε? Την επιλογή του χρόνου και του τόπου των εκδηλώσεων, καθώς και την πρόσκληση σχολείων με σκοπό τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ΕΦ Αγωνίζεστε, κάνει αποκλειστικά η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν λαμβάνουν γνώση και συνεπώς δεν εμπλέκονται στην απόφαση συμμετοχής των σχολείων στις ημερίδες. Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, όπως κάθε φορά, έλαβαν καπελάκια και μπλουζάκια με το σήμα της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, λίγο πριν την έναρξη του προγράμματος. Κανένα προεκλογικό υλικό δεν διανεμήθηκε από τη γραμματεία της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, άρα οποιαδήποτε ανάμειξη της Ακαδημίας σε προεκλογικό αγώνα είναι τουλάχιστον ατυχής. Πόσο ατυχής είναι όμως άραγε μια εκδήλωση που γίνεται τρεις μόλις μέρες πριν από τις εκλογές σε συνεργασία με επικεφαλή συνδυασμού? Ατυχής πάντως ήταν σίγουρα η προσπάθεια του επικεφαλής του συνδυασμού Πειραιάς νικητής, αλλά και των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων του, να τοποθετηθούν πάνω στο θέμα και να αποφασίσουν τελικά αν όντως μετέτρεψαν μια μαθητική γιορτή σε προεκλογική. Φιέστα. Εκδοχή πρώτη διαστόματος Γιάννη Μόραλη. Δεν δόθηκε κανένα προεκλογικό υλικό του συνδυασμού μου και είμαι κάθετος γι' αυτό. Δόθηκαν στα παιδιά 300 καπελάκια χωρίς το σήμα ή όνομα δικό μου. Εκδοχή δεύτερη, λίγες μόλις ώρες αργότερα. Εμείς δεν καπελώσαμε κανέναν. Έγινε μια εκδήλωση στο γήπεδο Καραϊσκάκη και θεωρήσαμε καλό να γίνει μια διανομή ενός διαφημιστικού υλικού. Και εκδοχή τρίτη, αυτή τη φορά από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο για τον Πειραιά. Ζήτησαν στο Καραϊσκάκη λόγω της ηλιοφάνειας ορισμένα καπέλα, το οποίο ούτε καν είχε το λογότυπο του συνδυασμού. Τα έγραφε με διαφορετικά γράμματα το Πειραιάς νικητής. Μπορεί οι υποψήφοι του συνδυασμού Πειραιάς νικητής ακόμα να μην έχουν καταλήξει για το τι ακριβώς έγινε το πρωί της Τετάρτης στο στάδιο Καραϊσκάκη. Όμως αδιάψευτος μάρτυρας μιας πραγματικότητας που κάποιοι εμφανώς σκηνοθετούν είναι αυτές οι εικόνες.
Τα συμπεράσματα δικά σας. Να καλωσορίσω τώρα στο στούντιο του Sky τον Νίκο Μαρατζίδη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και εκλογικός μας αναλυτής. Λοιπόν, Νίκο, έχει κάνει το Πανεπιστήμιο μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για το προφίλ των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Και λέω είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί είναι ένα μεγάλο ερώτημα ποιοι είναι, άρα και πού μπορεί να κατευθυνθούν. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο σας ερώτημα, που είναι πώς ψήφισαν οι σημερινοί αναποφάσιστοι στις εκλογές το 2012. Η σημερινή ακριβώς. Καλησπέρα, Σία. Είναι ενδιαφέρον γιατί είναι κεντρικό ερώτημα, καθώς το ποσοστό των αποφάσεων είναι αρκετά μεγάλο, είναι σημαντικό, ανάλογα με τις έρευνες κινείται από 15 έως και πάνω από 20%. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, πάντως εκεί περίπου στο 1 πέμπτο του εκλογικού σώματος, περίπου 20%. Σημαίνει ότι ανάλογα με την κατάληξη αυτών των ανθρώπων τελικά θα διαμορφωθεί πιθανόν το αποτέλεσμα. Ναι. Και άρα μπορεί να έχουμε ανατροπές. Τι προκύπτει εδώ? Προκύπτει ότι κατά πλειοψηφία οι αναποφάσιστοι προέρχονται κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, είναι πρώτο κόμμα. Μοιάζει φυσιολογικό φυσικά, γιατί το Ιούνιο του 2012 η Νέα Δημοκρατία είχε κερδίσει τις εκλογές, άρα είχε και τα μεγαλύτερα ποσοστά, θα μπορούσε να πει κανείς. Πλην όμως έχει μεγαλύτερη από το ποσοστό της και τη διαφορά που είχε τον Ιούνιο του 2012, διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ ως προς τους αναποφάσιστους. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι μέσα σε αυτό το σώμα των αναποφάσιστων υπάρχουν περισσότεροι νεοδημοκράτες, ναι, από ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Το 15% αυτών λοιπόν το 12 είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, όπως βλέπουμε. Το 11,5% ΠΑΣΟΚ, και εδώ υπάρχει ενδιαφέρον. Και εδώ υπάρχει ενδιαφέρον. Εδώ είμαστε κοντά στα ποσοστά, λίγο παραπάνω, αλλά κοντά στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ του 2012. Ναι. Το 5% ανεξάρτητη Έλληνα, 1,5% Χρυσή Αυγή, 6,5% Δημάρ. Και εδώ είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι στην περίπτωση της Δημάρ, και πιθανόν αυτό εξηγεί και τα χαμηλά δημοσκοπικά της ποσοστά, ένα σημαντικό κομμάτι των ψηφοφόρων της του 2012 βρίσκεται, δεν ξέρει που θα το ρίξει, ακριβώς σε μεγάλο δίλημα. Λοιπόν, κουκουέ 2%, 3% δράση, και πάμε και στην επόμενη κάρτα που συμπληρώνει την εικόνα. Βλέπουμε λοιπόν υπάρχει 1,5% ποσοστό του λαού, 1 των οικολόγων, 1 του Ανταρσία, 6 άλλο, 4,5% των σημερινών αποφάσεων είχαν ρίξει τότε άκυρο λευκό, και το 20,5% των σημερινών αναποφάσεων τον Ιούνιο δεν είχαν ψηφίσει. Δηλώνουν ότι δεν είχαν ψηφίσει. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο από τις έρευνες που υπάρχει συνολικά: οι άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται πολύ για την πολιτική και δεν πηγαίνουν καν στην κάλπη, δεν προσέρχονται σε εκλογές, φαίνεται ότι συνεχίζουν να έχουν ένα κομμάτι αυτών την ίδια συμπεριφορά. Την ίδια στάση. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα πώς αναλύεται το προφίλ των αναποφάσιστων ως προς την ηλικία τους. Εδώ, παρότι ο τηλεθεατής θα δει ένα τρίτο, ένα τρίτο, ένα τρίτο, ουσιαστικά περίπου, στην πραγματικότητα αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι οι νέοι, επειδή είναι μικρότερο στο πραγματικό σώμα, ο πληθυσμός είναι μικρότερος, έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό αναποφάσιστους. Αυτή είναι η ηλικιακή ομάδα, η 18-34, που έχει τροφοδοτεί αναλογικά, ναι, αναλογικά την πλειοψηφία του σώματος των αναποφάσεων. Κατά τα άλλα πάντως, 34% και οι μεσαίες ηλικίες, 34,5% και οι 55+. Πάμε στην επόμενη κάρτα, που εδώ βλέπουμε τους αναποφάσιστους ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο. Εδώ πρέπει να σταθούμε στο ότι οι απόφοιτοι πανεπιστημίου σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συνιστούν ουσιαστικά την κατηγορία τη μορφωτική με τα μεγαλύτερα ποσά στους αναποφάσιστους. Δεν πρέπει να μας παραξενεύει αν σκεφτούμε ότι οι νέοι είναι αυτοί που τροφοδοτούν το σώμα των αναποφάσιστων, ναι, και αυτά τα δύο συνδέονται. Και όπως θα δούμε στην επόμενη κάρτα, να περάσουμε λοιπόν σε αυτή, μπορούμε να έχουμε το πλήρες προφίλ του αναποφάσιστου, ας το πούμε έτσι, θα λέγαμε νέα, γυναίκα, φυσικά, απόφυτος πανεπιστημίου, είναι η πιο μεγάλη κατηγορία αναποφάσιστων, αν πρέπει να συνδυάσουμε όλα τα κριτήρια. 6 λοιπόν στους 10 που δεν ξέρουν τι θα ψηφίσουν είναι γυναίκες. Έχει είναι πολύ γυναίκες, μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι περισσότερες από το τι αντιπροσωπεύουν στο γενικό σύνολο, φυσικά, στο σύνολο των αναποφάσιστων. Και σημαίνει, αν είχαμε μία ακόμη ερώτηση μπροστά μας, εγώ υποθέτω ότι θα είχαμε και την απάντηση, οι άνθρωποι που έχουν μικρότερη σύνδεση με την πολιτική, μικρότερο ενδιαφέρον, είναι αυτοί που είναι περισσότερο αναποφάσιστοι σε εκλογές
ειδικά τέτοιου τύπου όπως είναι οι ευρωεκλογές, που τις λέμε δεύτερης τάξης. Δηλαδή δεν κρίνεται κυβέρνηση, ναι. Άρα κάποιος δεν χρειάζεται και να σπάσει το κεφάλι του για το τι θα ψηφίσει ενδεχομένως. Και θα κλείσουμε με την γεωγραφία της αδιευκρίνησης ψήφου. Και εδώ βγαίνει ένα πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα. Ακριβώς. Μοιάζει, να το πούμε έτσι, παρότι ουσιαστικά φαίνεται η ομοιομορφία να είναι περίπου ίδια, δηλαδή το 40% του πληθυσμού που ζει στην Θεσσαλονίκη και την Αττική εκφράζεται στο σώμα των αναποφάσεων με 43%. Είναι πολύ υψηλότερο όμως αυτό στην περιφέρεια. Υψηλότερη, αλλά είναι περίπου το σώμα των ψηφοφόρων. Δηλαδή είναι κατά κάτι υψηλότερο. Ναι. Ναι, είναι αναλογικά. Δεν θα έλεγα ότι πρόκειται για κάποια ιδιαίτερη έκπληξη εδώ. Μάλιστα. Ξαναλέω ότι όλα αυτά έχουν τη σημασία τους, καθώς τέτοιο που είναι το ποσοστό μπορεί να διαμορφώσει αποτέλεσμα, μπορεί να ανατρέψει αποτελέσματα που πιθανόν περιμένει το ένα ή το άλλο κόμμα. Γι' αυτό λοιπόν και το κρατάμε. Αύριο σε περιμένουμε με μια επίσης πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, Νίκο Μαρατζή, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για τα κριτήρια με τα οποία, όσοι έχουμε αποφασίσει τουλάχιστον, θα πάμε στις κάλπες και αυτή και την άλλη Κυριακή. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική επικαιρότητα. Στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2008 υποχώρησε η ύφεση. Στο πρώτο τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκε στο 1,1%, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία στο οικονομικό επιτελείο ότι μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος για ανάπτυξη τη φετινή χρονιά 0,6%. Στο μεταξύ, θετική έκπληξη ήταν σήμερα και η αναβάθμιση των 4 λεγόμενων συστημικών τραπεζών από τον οίκο αξιολόγηση Standard & Poor's. Πολύ κοντά στην πρόβλεψη για ανάπτυξη 0,6% μέσα στο 2014 οδηγούν τα στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο. Η στατιστική αρχή καταγράφει υποχώρηση της ύφεσης από το μείον 6% που είχε φτάσει το 2013 σχεδόν 5 μονάδες υψηλότερα, στο μείον 1,1%. Πιστεύουμε ότι το 2014, το δεύτερο και το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο βεβαίως, θα έχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η κυβερνητική αισιοδοξία στηρίζεται στην αναμονή έντονου ρεύματος τουριστών το καλοκαίρι, με τις κρατήσεις στα διάφορα καταλήματα να είναι αυξημένες από πέρυσι κατά 30%. Άλλωστε, όλο το προηγούμενο έτος η πορεία της ύφεσης παρουσίαζε συνεχή βελτίωση για να φτάσει στο τελευταίο τρίμηνο του έτους στο μείον 2,3%. Πάντως, σε τρέχουσες τιμές, το περασμένο τρίμηνο το ΑΕΠ έπεσε στο χαμηλότερο σημείο από το 2005. Διαμορφώθηκε στα 41 δις από 42,5 που ήταν πέρυσι, ανεβάζοντας τις απώλειες μέσα σε 6 χρόνια στο 25%. Η ύφεση το 2013 ήταν για πρώτη φορά μικρότερη από ό,τι είχε προβλεφθεί, ενώ το 2014 η Ελλάδα αναμένεται να επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης. Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2014 που μόλις ανακοινώθηκαν έρχονται να στηρίξουν αυτήν την πρόβλεψη. Είναι ενδεικτικό ότι το αποτέλεσμα του πρώτου τριμήνου του 2014 είναι το θετικότερο που έχει καταγραφεί τα τελευταία 4 χρόνια. Την ίδια στιγμή σε κίνηση έκπληξη προχώρησε αργά χθες βράδυ η Standard & Poor's, αναβαθμίζοντας τις 4 συστημικές τράπεζες, Πειραιώς, Alpha Bank, Εθνική και Eurobank, κατά μία βαθμίδα, από το CCC στο CCC+, ενώ η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση παρέμεινε σταθερή. Έχει προεξοφληθεί η βελτίωση του τραπεζικού συστήματος. Εάν μεταφραστεί και σε μια βελτίωση της ρευστότητας της ελληνικής επιχειρήσης, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Γενικά το μήνυμα είναι καλό. Πάντως, ο οίκος στην έκθεσή του εκτίμησε ότι οι συνθήκες χρηματοδότησης για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συνεχίζουν να είναι από τις πλέον δύσκολες μεταξύ των χωρών στις οποίες προσφέρουμε υπηρεσίες αξιολόγησης. Ενώ τονίζει ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αυξήσουν κι άλλο τα μαξιλάρια κεφαλαίων που δημιουργούν, ώστε να αντιμετωπίσουν πιθανές απώλειες που θα προέλθουν τα επόμενα χρόνια από τα δάνεια. Έντονα αντέδρασε η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ στις δηλώσεις του Τούρκου Πρωθυπουργού Ταγίπ Ερντογάν για μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε μουσουλμανικό τέμενο, σύμφωνα με την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, που επικαλείται πληροφορίες από κύκλους που συμμετείχαν στη συνάντηση της κυρίας Μέρκελ με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Βερολίνο. Η καγκελάριος φέρεται μάλιστα να χαρακτήρισε την πρόθεση της Άγκυρας απαράδεκτη. Δεν έχει περάσει ένας μήνας όπου με ομόφωνο ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσε από την τουρκική κυβέρνηση να μην ψηφίσει το σχέδιο νόμου για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας και πάλι σε σύμβολο κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή σε τέμενος.
Οργισμένη ήταν και η αντίδραση της καγκελαρίου της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ, όπως μεταδίδει το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle. Η καγκελάριος αντέδρασε στις δηλώσεις του Τούρκου Πρωθυπουργού Ταγίπ Ερντογάν για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε μουσουλμανικό τέμενος. Το Νοέμβριο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Τουρκίας, Μπουλέτ Αρίτς, υποσχέθηκε ότι το κτίριο σύντομα θα χαμογελά ξανά ως τέμενος, ενώ ένα μήνα μετά οι υπουργοί εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας φαίνεται ότι άνοιξαν χωρίς να κλείσουν το θέμα. Είναι ένα μνημείο της παγκόσμιας πολιτικής χειρονομιάς, προστατευόμενο όχι σε ένα επίπεδο εθνικό ή διμερές, αλλά σε ένα επίπεδο πραγματικά οικουμενικό και παγκόσμιο. Και βεβαίως η αποκατάσταση της Αγίας Σοφίας τον 16ο αιώνα από τον Μιμάρ Σινάν και ο σεβασμός, η μετατροπή του σεβόμενη το κτίριο καταδεικνύει αυτή τη στάση μας και διαχρονικά. Την εκτίμηση ότι η Αγία Σοφία δεν θα γίνει τελικά μουσουλμανικό τέμενος έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Θα επικρατήσει η λογική και το πραγματικό συμφέρον της Τουρκίας. Ως τζαμί η Αγία Σοφία θα είναι μόνο για τους μουσουλμάνους. Ως μουσείο όμως είναι για όλο τον κόσμο. Δεν συμφέρει την Τουρκία να μπει σε αυτή την περιπέτεια και να τα χαλάσει με όλο τον χριστιανικό κόσμο, με όλον τον πολιτισμένο κόσμο. Ο αρθρογράφος της εφημερίδας Χουριέτ, Ερντογούλ Ορτγιούκ, σε εκτενές άρθρο του εξαπολύει μύδρους σε όσους έχουν επικεντρωθεί στην επαναλειτουργία του συμβόλου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ως τζαμί. Η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται στα χέρια των Τούρκων εδώ και 560 χρόνια. Η Αγία Σοφία έχει γίνει ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της χώρας εδώ και 90 χρόνια. Τι παραπάνω θέλετε να αποδείξετε και σε ποιον? Ντροπή σας, ντροπή σας. Δεν σας φτάνουν τα 80.000 τεμένοι που έχουμε? Πάντως, η μετατροπή της τζαμί θα είναι αντίθετη προς την βούληση του Ιδρυτού της Τουρκικής Δημοκρατίας, επισημαίνουν πολλές λόγιες προσωπικότητες της Τουρκίας, που ζητούν από την κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε μια κίνηση που θα αποξένωνε τη χώρα και θα επιβράδυνε ακόμα περισσότερο την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείνετε εδώ, θα δούμε αμέσως μετά τη λαμπερή Νικόλ Κίντμαν ως Grace Kelly στην ταινία που άνοιξε την αυλαία στο Φεστιβάλ των Κανών. Το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών άνοιξε τις πύλες του με την πολυσυζητημένη ταινία για τη ζωή της Grace Kelly, την οποία υποδίεται η Νικόλ Κίντμαν. Η γοητευτική ηθοποιός κατάφερε να εντυπωσιάσει, όχι όμως και η ταινία της, η οποία απέσπασε άσχημες κριτικές. Στις 25 Μαΐου αναμένεται να πέσει η αυλαία του φετινού φεστιβάλ. Μέχρι τότε, διάσημοι αστέρες θα περπατήσουν στην Κρουαζέτ παρουσιάζοντας τις νέες τους ταινίες. Το κόκκινο χαλί στρώθηκε. Οι προβολείς άναψαν, οι λαμπεροί αστέρες κατέφτασαν και η πόλη των Κανών μετατράπηκε και πάλι από ήσυχο παραθαλάσσιο θέρετρο σε επίκεντρο της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας. Η μαγευτική βραδιά είχε άρωμα γυναίκας. Η Τζέιν Φόντα, η Ζόη Σαλντάνα και η Μπλέικ Λάιβλι ήταν μόνο μερικές από τις λαμπερές παρουσίες που ξεχώρισαν. Το φεστιβάλ άνοιξε με την ταινία «Η Grace του Μονακό» του Ολιβιέ Νταν, στην οποία η Νικόλ Κίντμαν υποδίεται την Grace Kelly. Το φιλμ επικεντρώνεται στην κρίση γάμου που αντιμετώπισε το βασιλικό ζευγάρι κατά τη διάρκεια της σοβαρής ρήξης ανάμεσα στη Γαλλία του στρατηγού Ντεγκόλ και τον πρίγκιπα Ρενιέ στις αρχές της δεκαετίας του 60 και έχει προκαλέσει τη δυσαρέσκεια της βασιλικής οικογένειας του πριγκιπάτου. Η 46χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε απαστράπτουσα, φορώντας μια πριγκιπική μπλε τουαλέτα διακοσμημένη με διαμάντια. Και παρά τις σκληρές κριτικές που δέχτηκε η ταινία, η Νικόλ Κίντμαν άστραψε και χόρεψε. Όταν ο οικοδεσπότης του φεστιβάλ Λαμπέρ Γουιλσόν ζήτησε από τη γοητευτική ηθοποιό να τον συνοδεύσει, εκείνη δεν το αρνήθηκε. Ο Γουίλιαμ Νταφό, η Σοφία Κόπολα, η Κάρολ Μπουκέ, η Τζέιν Κάμπιον και τα υπόλοιπα μέλη της κριτικής επιτροπής του φεστιβάλ απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού. I love this festival. Πραγματικά το αγαπώ αυτό το φεστιβάλ. Το γνωρίζω πλέον πολύ καλά, αφού συμμετέχω εδώ και 28 χρόνια. Και για μένα δεν πάβει να είναι η βασίλισσα όλων του φεστιβάλ. Στις 25 Μαΐου η αυλαία του 67ου Φεστιβάλ των Κανών θα πέσει. Μέσα σε ένα ανοιξιάτικο δεκαήμερο θα έχει χτίσει τα θεμέλια για την κινηματογραφική χρονιά που θα το ακολουθήσει. Τι θα εκπλήξει, τι θα απογοητεύσει, τι θα αναστατώσει, δεν έχουμε παρά να περιμένουμε να το ανακαλύψουμε στην Κιανή Ακτή.
Έως τότε το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει τις 20 ταινίες που διαγωνίζονται για τον πολυπόθητο Χρυσό Φοίνικα, το σημαντικότερο βραβείο της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας. Σας ευχαριστώ και θα συναντηθούμε σε λίγες ημέρες. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Αμέσως τώρα στο Eco News, οι χαμηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις της Ελλάδας όπως τις παρουσιάζει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Περιβάλλοντος. Κατά στο Φλίδο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος λοιπόν, της Ευρώπης βρέθηκε στην Ελλάδα, μίλησε στην κάμερα του Sky και μίλησε για τις χαμηλές επιδόσεις της χώρας μας στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Αναφέρθηκε στην παραπομπή μας στο Ευρωδικαστήριο, στα πρόστιμα που τώρα έρχονται ως ονούπο από εκεί, αλλά επίσης και στο εναλλακτικό, αναπτυξιακό αλλά και παραγωγικό μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσει όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη, όπου περιβάλλον και βιομηχανία μπορούν να συμφιλειωθούν. Τέλος, πρέπει να πούμε ότι παραδέχτηκε πως η οικονομική κρίση οδήγησε αρκετά κράτη-μέλη σε περιβαλλοντική οπισθοχώρηση. It's not easy to be commissioner responsible for environment during the economic crisis. Είναι δύσκολο να είσαι επίτροπος περιβάλλοντος στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, παραδέχεται ο Γιάννης Ποτότσνικ, ο οποίος προσανατόλισε την προσπάθεια των τελευταίων ετών στο να πείσει πως όχι μόνο η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη δεν είναι ασύμβατοι στόχοι, αλλά αντίθετα πως πρέπει να πορευτούν μαζί για να διατηρηθεί η οικονομική ευμάρεια της Ευρώπης και η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της. Για όλα αυτά όμως χρειάζεται αλλαγή στο μοντέλο παραγωγής. Πιστεύω ότι σε μια ήπειρο όπως η Ευρώπη, που είναι τόσο πυκνοκατοικημένη, όπου έχουμε εγκλωβιστεί σε ένα σπάταλο ως προς τους φυσικούς πόρους οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης, όπου βλέπουμε τις τιμές των πρώτων υλών να αυξάνουν δραματικά και πλέον το κόστος αγοράς τους να είναι μεγαλύτερο και από το εργασιακό κόστος, αφού αναγκαζόμαστε να εισάγουμε κατά το μεγαλύτερο ποσοστό πρώτες ύλες και ενέργεια. Αν μπορούμε λοιπόν να παράγουμε προϊόντα χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια και ανακυκλωμένες πρώτες ύλες, αυτό αφορά σε μεγάλο βαθμό την οικονομία. Κατά την άποψή μου, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε μακροπρόθεσμα να κρατήσουμε τη βιομηχανία στην Ευρώπη. Είναι αδύνατο, από εδώ και στο εξής, να μιλάμε για οικονομική ανάπτυξη χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το περιβάλλον. Με 27 ανοιχτές περιβαλλοντικές υποθέσεις, η Ελλάδα κατέχει το αρνητικό ρεκόρ της δεύτερης χώρας με τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα το ζήτημα των αποβλήτων έχει απασχολήσει εντατικά τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες και τώρα βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αναμένοντας την τελική ανακοίνωση των προστήμων τα οποία θα κληθεί να πληρώσει. Υπάρχει βελτίωση στον τρόπο που η Ελλάδα διαχειρίζεται τα αποβλητά της, όμως δεν είναι ικανοποιητική η πρόοδος της χώρας. Δεν μας είναι ευχάριστο να στέλνουμε μια χώρα μέλος στο δικαστήριο, πολύ περισσότερο όταν αυτή η παραπομπή θα οδηγήσει σε πρόστιμα. Γι' αυτό το κάνουμε μόνο όταν δεν έχουμε πραγματικά καμία άλλη επιλογή, όταν δηλαδή οι άνθρωποι και το περιβάλλον διατρέχουν άμεσο κίνδυνο. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση της Ελλάδας, με τις παράνομες κομματερές και την ανεξέλεγκτη απόρριψη λιμάτων. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι πως τα σκουπίδια δεν είναι πρόβλημα. Τα σκουπίδια είναι ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Γιατί από τα σκουπίδια παίρνουμε πρώτες ύλες και τις ξαναβάζουμε στην παραγωγή. Και στα καλά νέα της ημέρας, τα σχέδια για γραμμή του ηλεκτρικού που θα κάνει ευκολότερη την πρόσβαση στο κέντρο πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σχέδια για ευκολότερη πρόσβαση στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα εγκατασταθούν η Εθνική Λυρική Σκηνή και η Εθνική Βιβλιοθήκη, εξετάζει το Αττικό Μετρό στο Δέλτα, Φαλήρου και το Τροκαντερό. Στο τραπέζι έχει πέσει η ιδέα στη γραμμή του ΙΣΑ, που εκτείνεται από την Κηφισιά έως τον Πειραιά, να δημιουργηθεί μια υπόγεια διακλάδωση στο σταθμό των Πετραλώνων, με στόχο ο ηλεκτρικός να διασχίσει την Καλλιθέα, να προσεγγίζει τις εγκαταστάσεις του κέντρου πολιτισμού και να καταλήγει στο Τροκαντερό. Έτσι, από τα Πετράλωνα μέχρι το Δέλτα Φαλήρου, ο ηλεκτρικός στην πράξη, λόγω της υπόγειας διαδρομής, θα μετατρέπεται σε μετρό. Σύμφωνα με στελέχη της Αττικό Μετρό, με την υποεξέταση σύνδεση θα διευκολυνθούν όσοι θέλουν να πάνε στο πάρκο, αλλά και θα μειωθούν οι μετακινήσεις με αυτοκίνητο. Καλώς σας βράδυ, κυρίες και κύριοι. Οι διοικητικές αλλαγές των ΠΑΟΚ αρχίζουν από τον Γέρμαν Τσιτσιακόφ, ο οποίος ανακοίνωσε στους παίκτες του δικέφαλου ότι θα αποτελέσει παρελθόν. Ενώ στον Ολυμπιακό τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του Μεξικανού σέντερ φορ Άλαν Πουλίδο.
Στον Παναθηναϊκό τώρα το εξαιρετικό κλίμα μετά την κατάκτηση του κυπέλου και την πρώτη θέση στα play-off που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League ήρθε να ενισχύσει η επιθυμία του Μάρκους Μπέρκ για παραμονή στους πράσινους. Ο Παναθηναϊκός, αν και ξεκίνησε ως το απόλυτο outsider στην αρχή της χρονιάς, κατάφερε μετά την κατάκτηση του κυπέλου να τερματίσει πρώτο στα φετινά play-off, παρότι απομένει μία αγωνιστική για να πέσει η αυλαία. Πιστεύω δείξαμε το καλό μας πρόσωπο στο δεύτερο γύρο και καταφέραμε να την ομοιογένεια που βγάζαμε στις προπονήσεις και από την αρχή της χρονιάς να τη βγάλουμε και στο γήπεδο. Και έτσι καταφέραμε να κάνουμε τους στόχους με πραγματικότητα για να βγούμε στην Ευρώπη και στο Champions League και να πάρουμε και το κύπελλο. Οι προσδοκίες είναι μεγαλύτερες. Θα είναι μια νέα σεζόν και δεν μπορούμε να υποσχεθούμε τίποτα. Το σίγουρο είναι ότι θα παλεύουμε κάθε αγώνα για το καλύτερο. Στη χαρά των φίλων του Παναθηναϊκού ήρθε να κουμπώσει η δήλωση του Μάρκους Μπέρκ σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα. Ναι, φυσικά. Έχω ακόμα 3 χρόνια συμβόλαιο και δεν σκέφτομαι τίποτε άλλο. Χαίρομαι που θα παίξω με τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, σε δηλώσεις του σε ραδιοφωνικό σταθμό, αναφέρθηκε στον μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν, δηλώνοντας ότι ο Πουλίδο έχει υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με το σύλλογο. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της συνεργασίας του Γκέρμαν Τσιστιακόφ με τον ΠΑΟΚ. Το κλίμα στην ομάδα από τις κινήσεις του Λιθουανού ήταν εδώ και καιρό αρκετά βαρύ. Ο στρατηγικός σύμβουλος της ΠΑΕ στην προπόνηση της Πέμπτης αποχαιρέτησε τους ποδοσφαιριστές και πλέον απομένει ένα ραντεβού με τον Ιβάν Σαββίδη. Στις αγορές τώρα, κυρίες και κύριοι, ελεύθερη πτώση σήμερα για το γενικό δείκτη κατρακύλησε στις 1.123 μονάδες, μείον 4,63%. Αρνητικά πρόσημα υπιότερα βεβαίως σήμερα και για τις ευρωπαϊκές αγορές. Στη Wall Street υποχωρούσαν πάνω από μία μονάδα πριν από λίγο, Dow Jones και Nasdaq. Στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, αμετάβλητη ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, υποχώρησε το ευρώ εναντί του γεν, το ίδιο και το αμερικανικό νόμισμα εναντί του γεν. Σε τροχιά πτώσης οι τιμές του αργού πετρελαίου, έντονα πτωτικά και έκλεισε και η τιμή του χρυσού στα 1.299 δολάρια. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εξασθενούν λίγο αύριο οι άνεμοι και ακόμα περισσότερο το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σιγά σιγά από την Κυριακή. Ας ξεκινήσουμε όμως πρώτα με τις φωτογραφίες που εσείς μας στέλνετε στο skykeros.gr. Οι δύο πρώτες φωτογραφίες αφορούν στον καιρό. Η Γουμενίτσα λοιπόν εχθές με βροχή. Στο βάθος βλέπουμε την βροχοκουρτίνα. Ο Θεόδωρος μας την έστειλε. Η επόμενη φωτογραφία είναι Καβάλα, μας την έστειλε η Φωτεινή. Με την θάλασσα να έχει κύμα βέβαια με τους νοτιάδες, χθεσινή και αυτή. Στη συνέχεια η Άννα και ο Μιχάλης μας λένε ότι μαθαίνουν καγιάκ στο γεφύρι της Κόνιτσας, κάτω από το γεφύρι της Κόνιτσας. Και η τελευταία φωτογραφία, πανέμορφες εικόνες, δράμα από τον Ευστράτιο. Ευχαριστούμε όλους πολύ, skykeros.gr, για τις φωτογραφίες σας και για τον καιρό. Ας δούμε τώρα πώς θα είναι αύριο ο καιρός στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν, στο Ιόνιο, τα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά, τα υπηρωτικά γενικότερα, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, στα ορεινά της Κρήτης, το μεσημέρι και το απόγευμα, δεν αποκλείται να σημειωθούν παροδικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο δυτικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη δυτική και βόρεια Ελλάδα έως 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 βαθμούς. Στην Αττική λίγη συννεφιά, το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι τοπικά αυξημένη και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Νότιο-δυτική άνεμη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα από 12 έως 22 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης συννεφιά, κατά διαστήματα αυξημένη, το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά κυρίως θα σημειωθούν παροδικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 20 βαθμούς. Το Σάββατο τώρα, άστατος θα είναι ο καιρός, με τις βροχές να εκδηλώνονται κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά, κεντρικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Νότιο-δυτική άνεμη 3 με 5 μποφόρ, στα νότια πελάγη τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάξει σημαντικά, θα αγγίξει και πάλι τους 22 με 23 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Την Κυριακή τώρα
ο καιρός θα είναι πολύ καλύτερος. Έτσι, λίγη συννεφιά αρχικά στη χώρα μας, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθεί και στα βόρεια θα σημειωθούν παροδικές μπόρες. Η νότιο-δυτική άνεμη 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Τέλος, να σας πω πως τη Δευτέρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και στα βόρεια, βόρειο-δυτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν παροδικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα νεότερα στοιχεία για τον καιρό. Καλό σας βράδυ. Και εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας. Καθημερινά μπορείτε να μας παρακολουθείτε και μέσα από την ιστοσελίδα μας sky.gr. Επίσης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις ειδήσεις που καταγράφουν καθημερινά οι δημοσιογράφοι του Sky μέσω Facebook και Twitter. Αμέσως τώρα, CSI Las Vegas. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.